υποφέρουμε αυτόν τον καιρό. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά αυτόν τον καιρό νομίζω ότι έχει κορυφωθεί στο τι είναι αυτό που πρέπει να διατηρήσουμε και τι είναι αυτό που πρέπει να πετάξουμε. Τι είναι αυτό που πρέπει να φωτίσουμε από το παρελθόν μας και τι είναι αυτό στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση και σημασία για να προχωρήσουμε μπροστά. Η τσαγέρα ήταν μια τσαγέρα πορσελάνινη, πανέμορφη, ζωγραφισμένη με υπέροχα χρώματα στην πορσελάνη της απάνω και με ένα καταπληκτικό ψηλό λίγνο λαιμό. Μία μέρα έπεσε από τα χέρια της υπηρέτριας και τους έσπασε ο υπέροχος λαιμός. Έτσι λοιπόν η οικογένεια αποφάσισε να πετάξει την τσαγέρα, διότι δεν ήταν πια χρήσιμη. Η τσαγέρα βρέθηκε σε ένα κήπο ενός φτωχού σπιτιού ανάμεσα σε άλλα σκουπίδια. Η γυναίκα που ζούσε σε αυτό το φτωχικό σπίτι πήρε την τσαγέρα με το σπασμένο λαιμό και παρότι ήταν τόσο πολύ τραυματισμένη, αποφάσισε να τη χρησιμοποιήσει για γλάστρα. Έβαλε μέσα χώμα και ένα βολβό. Ύστερα από λίγο καιρό ο βολβός άνθησε και βγήκε ένα υπέροχο λουλούδι. Η τσαγέρα ήταν πανευτυχής και έλεγε: «Μπορεί να μην ζω στα μεγαλεία που ζούσα πριν, ωστόσο είμαι πάρα πολύ χρήσιμη και να που μέσα μου καρποφόρησε αυτό το υπέροχο λουλούδι». Έλα όμως που το λουλούδι μεγάλωσε πολύ και αποφάσισαν να το βγάλουν από την τσαγέρα, να το μεταφυτέψουν σε μια πολύ όμορφη γλάστρα και να το στείλουν πίσω στο σπίτι όπου κατοικούσε η τσαγέρα. Η τσαγέρα βρέθηκε πάλι άδεια και πεταμένη πια σε ένα χωράφι χωρίς κανείς να της δίνει σημασία. Ο μονόλογός της συνεχίστηκε και είπε: «Δεν με νοιάζει που είμαι εδώ πεταμένη. Αυτό που συνέβη μέσα μου είναι μια μνήμη. Είναι μια μνήμη σημαντική και μια εμπειρία. Και κανείς δεν μπορεί να μου πάρει την ενθύμηση αυτή». Και αμέσως μετά σκέφτομαι τα μουσεία μας. Και βέβαια όταν σκέφτομαι τα μουσεία μας, έρχεται συνειρμικά η εμπειρία που έχει ο καθένας από εμάς ταξιδεύοντας στα μεγάλα ευρωπαϊκά ή και αμερικανικά μουσεία. Βέβαια, η Ελλάδα, η Αθήνα, στερείται μεγάλων μουσείων και τόσο γοητευτικών, αν εξαιρέσουμε αυτό της Ακρόπολης, που και εκεί νομίζω ότι έχει δοθεί μια τόσο μεγάλη σημασία, που κοντεύουμε να ξεχάσουμε ποια είναι η αξία των άλλων μικρότερων μουσείων, πολλά από τα οποία δεν μπορούν να ανοίξουν καν, όπως το Εθνικό Μουσείο Σχρονής Τέχνης. Οι άλλα βρίσκονται σε μια ανακαταδιασκευή, όπως η Εθνική Πινακοθήκη, ή κάποια άλλα δεν μπορούν να επιβιώσουν, γιατί δεν έχουν τους πόρους. Μια πόλη που μέσα από τα μουσεία της δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το παρελθόν της όπως ακριβώς θα έπρεπε, υπό την έννοια ότι το παρελθόν θα πρέπει να συνδεθεί με το μέλλον και με το παρόν, πώς θα συνειδητοποιήσει η κατοικοί της, οι άνθρωποι της, οι νέοι της, τα παιδιά, πώς θα συνειδητοποιήσουν τις σχέσεις ανάμεσα στο παλιό και το σύγχρονο? Για να έρθω λοιπόν στο ερώτημα, τι είναι η σύγχρονη τέχνη? Η σύγχρονη τέχνη είναι η εμπειρία του καιρού μας. Δεν είναι λοιπόν τόσο δύσκολο να πλησιάσουμε τα νόηματα της σύγχρονης τέχνης. Το δύσκολο είναι να σταθεροποιηθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα τη συναντούμε. Και μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, νομίζω ότι μπορούμε να συναντήσουμε και τα παραμύθια του Hans Christian Andersen, και θα ήθελα να τα ξανασκεφτούμε όλα αυτά.